και να δώσουμε συγχαρητήρια, πόσο μάλλον τώρα που έχει πάρει αυτή την πρωτοβουλία ο ΨΑΠ για να συγκεντρωθούν χρήματα για ιατρικό εξοπλισμό, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγώνα των γιατρών, του νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του νοσοκομείου. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία και θα ήθελα να μεταφέρω και τα συγχαρητήρια του ηγέτη του Ολυμπιακού, του κ. Βαγγέλη Μανινάκη, αν αναφέρθηκες πριν, Μιχάλη. Και θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω την προσφορά του, η οποία είναι ύψους 100.000 ευρώ στο τηλεμαραθώνιο του ΨΑΠ. Και μάλιστα μου ζήτησε να σας μεταφέρω πως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να είναι έμπρακτα δίπλα στον ΨΑΠ. Εμείς από ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αυτό που είπατε έμπρακτα, η πράξη μας είναι, γιατί οι πράξεις μετράνε στο τέλος και αυτά που μένουν, με μια γρήγορη, για να τους βρω όλους, ξέρετε, φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, με μια γρήγορη τέτοια που έκανα με όλα τα παιδιά, προσφέρουμε 12.000 ευρώ, επιφυλασσόμαστε για τη συνέχεια, προσφέρουμε σήμερα 12.000 ευρώ στο ΠΖΑΠ για το νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι το λιγότερο για μένα το ποσό, πραγματικά σίγουρα ένα σεβαστό ποσό, αλλά το ποσό είναι το τελευταίο. Προσφέρουμε ώστε να παραδειγματιστούν όλοι, να βοηθήσουν όλοι πραγματικά, να μην είναι αυτό που γίνεται σήμερα μια βιντεοκλήση, έτσι όπως τη νιώθω εγώ τώρα, μια βιντεοκλήση και να μείνει μια βιντεοκλήση. Από Δευτέρα να μπούμε στις πράξεις, να καταθέσουμε όλοι τα χρήματα. Αυτό που έκανε σήμερα ο πρόεδρος μας, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, και αυτό που κάνουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές, είναι να δώσουμε ένα πάρα πολύ, ώστε να βοηθήσουμε πραγματικά και έμπρακτα όλους αυτούς που πολεμάνε έναν αόρατο εχθρό.